Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εδώ από ό,τι άκουγα όσο περίμενα, υπάρχει πάντα μια ένταση. Οι εξαγωγές δεν έχουν τέτοιες εντάσεις, είναι όλα καλά και πραγματικά πρόκειται περί θαύματος, και λέω περί θαύματος γιατί δεν είναι η πρώτη χρονιά, είναι η τρίτη συνέχεια χρονιά που πάμε καλά. Δηλαδή, το πάμε καλά. Το περιμένατε, πάμε καλά. Είναι... Προσπαθήσαμε πάρα Είχαμε πολύ. Είχαμε χαμηλώσει τον πύχη πάρα πολύ και τώρα περάσαμε από πάνω και λέμε ότι πάμε καλά. Όχι. Ή είναι όντως πάμε καλά. Όχι, όντως πάμε καλά, αλλά... διότι όταν έγινε η κρίση, πάω λίγο πιο πίσω, όταν έγινε η κρίση, πολλές επιχειρήσεις, το ξέραμε, το βλέπαμε όλοι, βάλανε λουκέτα. Πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν λιανικής πώλησης, έτσι τα καταστήματα κυρίως κτλ., υπήρχαν όμως οι προμηθευτές τους, οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες που τους προμηθεύαν. Άρα, για να μην κλείσουν, άρχισαν να στραφούν και στράφησαν προς τις εξαγωγές. Για να μπορέσουν να κρατήσουν το προσωπικό τους, την παραγωγή τους κτλ. Η κρίση έγινε ευκαιρία δηλαδή για τους συγκεκριμένους, ας το πούμε. Αυτό που λέτε και είναι κάτι που λένε οι Κινέζοι. Τη λέξη κρίση τη γράφουν με δύο ιδεογράμματα. Από τη μια μεριά είναι κρίση και από την άλλη ευκαιρία. Ακριβώς αυτό που είπατε κι εσείς. Έχουν αυτό το γνωμικό. Θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, σε εμάς έγινε ευκαιρία. Από τα πετρελοειδή που ξέρουμε ότι είναι πολύ ψηλά πρώτα στην κατάταξη των εξαγωγών. Πολύ σωστά. Ποια άλλα προϊόντα, τι άλλο πάει καλά στις εξαγωγές. Κοιτάξτε, τα πετρελοειδή πραγματικά επηρεάζουν πολύ τις εξαγωγές. Θα μου επιτρέψετε όμως, πριν σας αναφέρω τα πετρελοειδή, να δώσω την απάντηση ότι δεν βάλαμε χαμηλά τον πύχη. Αντίθετα, τον βάλαμε πολύ ψηλά για να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις και το βρήκαμε ευκαιρία, κάναμε καινούρια προϊόντα και ανοίξαμε κυρίως καινούριες αγορές με όλες τις αντιξοότητες που είχε αυτή η κρίση. Λοιπόν, αυτά θα μας πείτε πώς γίνεται αυτό, γιατί ουσιαστικά ακριβώς αυτό που μας αφορά από εδώ και πέρα είναι να απευθυνθούμε ακόμα περισσότερο στις αγορές και οι εξαγωγές να γίνουν για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και όχι για λόγους επιβίωσης. Η ανάπτυξη είναι το επόμενο στίχημα. Πείτε όμως αυτό που λέει η Μάριον, γιατί τώρα ακούμε και τα πετρελοειδή που κάνουμε εξαγωγές και βγάζουμε πετρέλαιο. Εδώ υπάρχει μια απορία. Να το συζητήσουμε. Μακάρι να βγάζουμε πετρέλαιο. Τι προϊόντα παράγουμε πραγματικά. Βγάζουμε, αλλά δεν είναι και τόσο. Εμείς τόσο ποσότητα. Φέρνουμε πετρέλαιο. Μετά όμως βγαίνουν τα παράγωγα του πετρελαίου. Το επεξεργαζόμαστε και κάνουμε μετά την εξαγωγή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα προϊόντα. Λοιπόν, δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία τα παράγουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα πετρέλαια, γι' αυτό και οι στατιστικές, θα το ξέρετε άλλωστε, γιατί σας στέλνουμε, σας κρατάμε ενήμερους και από την ΕΛΣΤΑΤ. Εμείς βάζουμε δύο παραμέτρους. Λέμε, με πετρελοειδή οι εξαγωγές μας, παραδείγματος, φτάσανε στο 55,12 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά λέμε, χωρίς τα πετρελοειδή, άρα στα προϊόντα μας, αυτά που είπατε πριν, στα προϊόντα μας είναι 33,40%. Ποια είναι αυτά τα προϊόντα, λάδι, δηλαδή, για παράδειγμα, λάδι, εγώ λέω κάτι που λάδι στο μυαλό, είναι αλλά... και πραγματικά το λάδι είναι από τα προϊόντα το οποίο είχε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το λάδι είναι, αλλά δεν είναι μόνο το λάδι. Το λάδι το πουλάμε χυμά και το παίρνουν οι Ιταλοί και κάνουν, βάζουν. Ναι, γίνεται αυτό, δυστυχώς. Αυτό είναι... γινόταν, ναι, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Αυτό το ακούμε. Παλιά γινόταν σε μεγάλη έκταση. Τώρα σε τι έκταση γίνεται, ας πούμε. Δεν μπορώ να σας πω σε ποσοστό. Είναι όμως ένα πρόβλημα, έτσι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί, όπως και λύθηκε, γιατί αν πάτε σε εκθέσεις, διεθνείς εκθέσεις, και τώρα γίνεται στο Ντουμπάι, μια διεθνής έκθεση. Το λάδι μας δεν πάει χύμα. Θα δείτε πάρα πολλά stands από τους παραγωγούς μας με λάδι εμφιαλωμένο, με ωραία μπουκάλια, με τις ετικέτες τους κτλ. Το τυποποιήσαμε με λίγα λόγια. Βεβαίως έχουν προηγηθεί οι Ιταλοί και οι Ιταλοί αγοράζουν το χύμα το δικό μας. Είναι πολύ καλής ποιότητας, μιλάω και για το Παρθένο. Το αναμειγνύουν όμως με δικά τους. Και το νοθεύουν κιόλας με έναν τρόπο, ακριβώς, δηλαδή. Ναι, το νοθεύουν κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Και μπορούν και μας ανταγωνίζονται στις τιμές. Αλλά το αμπαλάρουν ωραία και το πουλάνε στην αγορά. Και κάνανε marketing αυτό πολύ καλό. Εμείς γιατί μας έχουμε το αυτή την ανεπάρκεια εδώ επί τόσα χρόνια και το συζητάμε. Εμείς πρέπει, μια χώρα αυτό με τέτοια που είπατε, ποιότητα, πρέπει να αποκτήσει η Ελλάδα ένα όνομα, ένα brand name, όπως λέμε. Όπως λέτε, είναι αυτό ή δεν βοηθούνται και αυτοί
οι άνθρωποι, η παραγωγή και μόνο όσοι τα καταφέρνουν μόνοι. Γιατί έχουμε φιλοξενήσει τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, νέων με σπουδές, που έρχονται, γυρίζουν στην πατρίδα τους και στη γη τους και κάνουν θαύματα, αλλά το κάνουν σε ένα επίπεδο που οι ίδιοι βρίσκουν τις άκρες και μέσω, εν πάση περιπτώσει, και της τεχνολογίας που έχει εδώ βοηθηθεί. Αυτό που λέτε είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε brand name. Λέτε, παραδείγματος χάρη, είναι η γαλλική η μόδα ή είναι η μόδα, η ιταλική η μόδα, έτσι δεν είναι? Εμείς γιατί δεν μπορέσαμε να έχουμε τόσα χρόνια ελληνική μόδα, η οποία είναι πολύ καλή, γιατί η designer μας είναι καλή, δεν θέλει ειδική δουλειά για να αποκτήσει όμως η χώρα. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει η πρώτη ύλη, αν με επιτρέπετε, κυρία Σακελάρη. Ερχόμαστε και στην πρώτη ύλη, η πρώτη ύλη. Το ίδιο είναι και αυτό. Εάν δείτε στο εξωτερικό ρεκλάμες, τα σπανιόλικα, τα πορτοκάλια, έχουν όμως... Είναι τα πορτοκάλια Ισπανίας, δεν είναι του κύριου Παπαδόπουλου, του κύριου Τάδε. Λοιπόν, όλες οι αφήσεις στους δρόμους έχουν έναν ωραίο ήλιο και ένα πορτοκάλι Ισπάνια. Τα βγάζαμε και εμείς Ζορμπά. Δεν έχουμε. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Ελληνικό. Να ρωτήσουμε κάτι. Βλέπουμε τώρα, εμείς τα ποσά τώρα αυτά δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε σε κάθε του σημείο, αλλά βλέπουμε ότι 28,87 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το 17 εξαγωγές, 33,42 δισεκατομμύρια ευρώ το 18. Είναι το πολύ σημαντική άνευ αύξηση. Πετρελοειδών. Άνευ πετρελοειδών. Πρέπει να το πούμε αυτό. Άνευ πετρελοειδών. Πολύ άρα, σωστά. Τα προϊόντα το ερώτημα μας... είναι, έχουν γίνει κινήσεις τέτοιες και από πλευράς των παραγωγών και από πλευράς του δικού σας Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων που εγγυώνται ότι αυτή η αύξηση στις εξαγωγές θα διατηρηθεί και γιατί όχι θα συνεχιστεί, θα ανέβουμε και άλλο ένα και άλλα δύο και άλλα τρία σκαλοπάτια που είναι απαραίτητο για την ελληνική οικονομία? Βεβαίως. Ή μπορεί να έχουμε πίσω γύρισμα, να ήταν μια συγκυριακή κατάσταση δηλαδή και του χρόνου δεν να μπορεί δούμε να είναι συγκυριακή που να κρατάει τρία χρόνια. Αντιθέτως, είμαστε αισιόδοξοι ότι χρόνο με χρόνο, γιατί κάθε τρία χρόνια έχουμε αυξητικές τάσεις και αυξάνονται. Σκεφτείτε ότι το 18 οι ξένοι οργανισμοί, ΩΣΑ κλπ. Έβλεπαν με τις μελέτες που κάνανε για την ελληνική οικονομία ότι τα προϊόντα μας χωρίς το πετρελοειδή θα είχαν μια αύξηση έως 4%. Και εμείς είχαμε... 16%. Αυτό πού το αποδίδετε? Λοιπόν, δηλαδή, παιδιά, κάναμε μια, δύο, τρεις κινήσεις και αυτές λειτουργήσαν. Το είδαμε, το καταλάβαμε, μας το έπανε. Λοιπόν, αυτές οι κινήσεις που κάναμε ήταν πρώτα απ' όλα αυξήσαμε την παραγωγή μας. Να, σωστά, για να γιατί αλλιώτικα πόσα έχουμε περισσότερο, έτσι δεν είναι? Μετά... Και όλοι οι εξαγωγείς είναι οι πρεσβευτές κατά κάποιον τρόπο της χώρας μας στο εξωτερικό. Και ταξιδεύουν πάρα πολύ, δειγματίζουν πολύ, βλέπουν τι κάνουν οι ανταγωνιστές. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε όσο θα θέλαμε, γιατί είμαστε σε μια βαθιά κρίση και στην οποία αρχίζω πρώτα απ' όλα με το ΦΠΑ. Σε καμία χώρα του κόσμου στην εξαγωγή δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Εδώ πληρώναμε και ένα 24-23% ΦΠΑ, το οποίο μας επιστρέφεται μετά ένα χρόνο, ενάμιση, να μην υπάρχει ρευστότητα, να υπάρχουν τα capital controls. Ξέρετε πόσα έχουμε που παίζουν εναντίον μας. Γι' αυτό είπα πριν για θαύμα. Είναι τα capital controls, είναι η υπερφορολόγηση. Τι έχει διορθωθεί από αυτά και τι μπορεί να διορθωθεί? Πολλά, πολλά. Αυτά όμως διορθωθήκαν σιγά σιγά. Έχουν διορθωθεί, δηλαδή, είναι και άλλα να πρέπει να διορθωθούν για να πρέπει και άλλα, κάνουμε τον μπαμ στις εξαγωγές. Το ΦΠΑ που σας είπα πριν διορθώθηκε πάρα πολύ. Δεν περιμένουμε πια ένα χρόνο. Τώρα μπορεί να το πάρουμε και σε ένα μήνα, ενάμιση. Αυτό βοηθάει στη ρευστότητα που έχεις. Οι άλλοι όμως δεν πληρώνουν καθόλου, έστω πάλι μας ανταγωνίζονται. Ανοίξαμε καινούριες αγορές. Πήγαμε σε καινούριες χώρες που δεν πηγαίναμε, γι' αυτό κάνουμε περίπου 150 χώρες εξαγωγές. Βέβαια, οι κυριότερες χώρες που είναι οι πελάτες μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 68% περίπου πάει εκεί. Το υπόλοιπο πάει στις τρίτες χώρες. Ανοίξαμε χώρες που δεν ξέραμε ότι υπάρχουν στο χάρτη. Εσείς μπορεί να ξέρετε, εγώ δεν ήξερα. Η Μπουργκίνα Φάσο, ξέρετε. Μπουργκίνα Φάσο. Έγινε στη μόδα τώρα, την έμαθα γιατί έχουν πόλεμο, ανταρτοπόλεμο εκεί πέρα. Αλλά την είχα μάθει πριν από τις εξαγωγές. Και όμως κάνουμε εξαγωγές εκεί. Λοιπόν, το φαντάζεστε. Ανοίξαμε πολλές αγορές. Άμα σας λέω 150 χώρες. Μακάρι να αρχίσουμε να παράγουμε και περισσότερα πράγματα. Κρατούσα μια κουτάλα ξύλινη τις προάλλες από ελιά φτιαγμένη και έλεγε ότι δεν φτιαγμένη στην Τουρκία.
Λες και δεν έχουμε η Τουρκία εδώ, είναι πολύ μεγάλος ανταγωνιστής μας. Πάρα κυρία πολύ. Για να σας πω ότι είναι το νούμερο 3. Είναι το νούμερο 3. Το νούμερο 3. Πρώτη Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα μόνο πριν τελειώσω, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι το 19 θα περάσουμε και το φράγμα των 3 δις που κάναμε φέτο. Αρκεί να μην έχουμε γεωπολιτικές εξελίξεις, που δεν εξαρτάται από εμάς, είναι εξωτερική, έχουμε εξωγενείς παράγοντες και επίσης και εξελίξεις οικονομικές πάλι γύρω μας. Γιατί και η Ευρώπη αρχίζει να έχει κάμψει. Αυτά δεν θα φταίμε εμείς τότε. Είναι ευχαριστώ πολύ. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.